και αρκετή ώρα για την βόρεια δεξιά σας, έτσι όπως είμαι. Μπερδικάρης, αλλά... Μιλάμε για την Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε ότι μια Ελλάδα ήταν στον πάγο σε πάρα πολλούς τομείς. Λίγους μήνες πριν επισκεφθήκατε την πόλη της Καβάλας, όπου με τον ομολογό σας, με τον κύριο Μπορίσοφ, υπογράψατε ένα μνημόνιο για ένα σημαντικό έργο, το οποίο θα έλεγα εγώ ότι δεν είναι μόνο για την Βόρεια Ελλάδα, είναι για το σύνολο της χώρας, για την σιδηροδρομική Εγνατία. Μετά τις υπογραφές με τον κύριο Μπορίσοφ στην πόλη της Καβάλας, πού βρίσκεται αυτό το τεράστιο επενδυτικό έργο και πότε υπολογίζει η κυβέρνηση ότι μπορεί να υλοποιηθεί? Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι μετά τις υπογραφές του Μνημονίου Συνεργασίας έχουμε προχωρήσει μέσα από τις διαρκείς συναντήσεις που έχουμε σε διμερές και πολυμερές, τετραμερές επίπεδο με τον ομόλογό μου, στην υπογραφή αντίστοιχου πρωτοκόλλου με τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος θα χρηματοδοτήσει το... προτίθεται η Κομισιόν να χρηματοδοτήσει το έργο αυτό, έχει αγκαλιάσει δηλαδή αυτή την προοπτική. Είμαστε στη φάση όπου έχουν προχωρήσει τεχνοοικονομικές μελέτες και βεβαίως μετά την τελευταία συνάντηση που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη της τετραμερούς αυτής της συνεργασίας, στη φάση όπου προχωράμε στη συγκρότηση διακρατικής εταιρείας, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση και των εσόδων από την, και της, του κόστους κατασκευής, βεβαίως μέσα από την σύμπραξη με την, και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και των εσόδων από την, από το, τα οποία θα έχουμε μετά την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Αποφασίσαμε δηλαδή αυτή η διακρατική εταιρεία να συσταθεί και να έχει τη διαχείριση σε έσοδα και στη μία χώρα και στην άλλη χώρα, αλλά σε διακρατικό δηλαδή επίπεδο. Όμως, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και στην Καβάλα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, είναι ότι το έργο αυτό δίνει μια άλλη διάσταση και αναβαθμίζει και τη γεωπολιτική σημασία της χώρας. Δηλαδή, αυτό το οποίο οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε είναι τη δημιουργία ενός δακτυλίου διασυνδεσιμότητας, όπου η κάτω μεριά του δακτυλίου περνά από τη Βόρεια Ελλάδα, τα λιμάνια μας, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, με τη σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με, με τη Βάρνα, το Μπουργκάς και από εκεί το Δούναβι, την πόλη Ρούσα και την δυνατότητα βεβαίως μετακίνησης εμπορευμάτων στο Δούναβι και από την άλλη πλευρά, από τη Θεσσαλονίκη με τη σιδηροδρομική γραμμή προς το Βελιγράδι, διαμορφώνεται αυτός ο δακτύλιος. Αυτός ο δακτύλιος δημιουργεί μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, προστιθέμενη αξία στη χώρα, ακριβώς διότι παρακάμπτει την μετακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων που σήμερα γίνεται από τα στενά του Ποσπόρου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα, εξυπηρετεί τη χώρα και εξυπηρετεί την προοπτική η χώρα μας να είναι μια χώρα ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή των Βαλκανίων. Συνεπώς, στο ερώτημά σας ότι η προετοιμασία, η τεχνική προετοιμασία προχωρά, να πω ότι είναι από τα έργα που έχει αγκαλιάσει ο πρόεδρος Γιούνκερ και η Κομισιόν, ακριβώς διότι βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κομισιόν για διακρατικές συνεργασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως να πω ότι για τα μεγάλα αυτά project της διασυνδεσιμότητας, οδικής ή σιδηροδρομικής, δείχνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επενδυτές από τρίτες χώρες, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα η Κίνα. Άρα λοιπόν, να μεταφέρετε εκεί στην αγαπημένη μου αυτή πόλη, την Καβάλα, ότι τα πράγματα πάνε καλά και ότι η Καβάλα θα αναβαθμιστεί ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Περδικάρης από το Φιλελεύθερο και να ετοιμάζεται από την ΕΡΑ ο κύριος Παπαδημητρίου Βαγγέλης. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να επανέλθω λίγο στο θέμα με την τραγωδία στο μάτι. Αλίμονο.
παίρνοντας και κάποιες απαντήσεις, ακούγοντάς σας να δίνετε απαντήσεις σε ερωτήματα συναδέλφων. Εφόσον πιστεύετε, όπως είπατε νωρίτερα, ότι η τραγωδία αυτή έγινε ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης από πολιτικές δυνάμεις, όπως την αξιωματική αντιπολίτευση, και είπατε στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτό που είχε γίνει, ότι αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη. Αυτό σημαίνει, έχοντας μια καθαρή εικόνα του τι έγινε, τι δεν έγινε εκείνες τις ημέρες, ότι θα συνενέσετε στην άρση ασυλίας πολιτικών εάν ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές? Και κάτι ακόμα. Μιλήσατε νωρίτερα για μια στοχευμένη προπαγάνδα σχετικά με τη σύσκεψη αυτή. Υπάρχουν κάποια έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής είχε ενημερωθεί για τους νεκρούς. Αυτό το γνωρίζατε? Κύριε Περδικάρη, δεν γνωρίζω να έχει κανένα ασυλία από όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Ποιος εννοείται? Υποθετικά, κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία ασυλία. Και φυσικά κανένας δεν θα θέλει να δώσει καμία ασυλία ή καμία προστασία. Οι δικαστικές αρχές κάνουν τη δουλειά τους. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η οποία διερευνά εξονυχιστικά την υπόθεση αυτή. Όμως νομίζω ότι το πιο σημαντικό από το να συζητάμε για υποθετικά σενάρια ασυλίας, που δεν υπάρχουν τόσο άλλους ασυλία, είναι ότι πρέπει να δούμε αν από αυτή τη μεγάλη τραγωδία βγάλουμε ως μια συμπεράσμα για το τι πρέπει να αλλάξουμε. Αυτό κατά την γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η πρωτοβουλία να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας μέσα από μια διαδικασία που διαμορφώνει, μέσα από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, ένα διαρκές επιστημονικό συμβούλιο για την πρόληψη, αλλά και ένα συμβούλιο εκτελεστικό το οποίο εμπλέκει όλους τους συναρμόδιους φορείς. Πυροσβεστική, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αεροπορίας, ακόμα και τους εθελοντές, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Νομίζω ότι και βεβαίως ακολουθεί όλα τα σύγχρονα πρότυπα αντίστοιχων δομών στον ευρωπαϊκό και στον ευρύτερο χώρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και ίσως σε αυτή την προσπάθεια θα ήταν ένα βήμα θετικό αν όλες οι πολιτικές δυνάμεις βρίσκαν ένα πεδίο συνεννόησης. Γι' αυτό άλλωστε εξαγγείλαμε ότι θα προχωρήσουμε στην νομοθετική πρωτοβουλία και ότι ο διοικητής αυτής της νέας υπηρεσίας θα είναι πρόσωπο το οποίο θα επιλέγεται από διαδικασίες αδιάβλητες μέσα από την ίδια τη Βουλή. Και βεβαίως εγώ θα έλεγα να δούμε βεβαίως και τα πορίσματα που θα μας έρθουν για τις αιτίες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε όμως σε μια περίοδο που ο πλανήτης έχει αλλάξει. Όπου πολύ συχνά θα βρισκόμαστε μπροστά σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ένα θέμα είναι πώς εκπαιδεύεις την πολιτεία για να τα αντιμετωπίσει τη δύσκολη στιγμή. Ένα άλλο θέμα όμως και πώς αναβαθμίζεις την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού. Ένα άλλο θέμα όμως, κρίσιμο θέμα, είναι το πώς εκπαιδεύεις τους πολίτες για να αντιδράσουν όταν βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια πιθανή εξέλιξη. Ποια είναι η κουλτούρα, ποια είναι η εκπαίδευση στα σχολιά μας. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήταν η σεισμή, όταν ήμουν εγώ μικρό παιδί και μπήκε στα σχολεία ως μάθημα το να αντιμετωπίζουμε ποια θα είναι η στάση μας όταν θα έχουμε απέναν ένα μεγάλο σεισμό. Και βοήθησε σε μεγάλο βαθμό πολλούς ανθρώπους αυτούς, διότι ένα φαινόμενο που στην Ελλάδα είναι έντονο. Νομίζω ότι πρέπει στα σχολεία να μπουν και άλλα μαθήματα, να βρεθεί μια κουλτούρα για το πώς θα αντιδρούμε απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι πυρκαγιές, όπως οι πλημμύρες. Και βεβαίως το πώς θα προχωρήσουμε και στην καταπολέμηση παθογενειών σαν αυτές που βρεθήκαμε μπροστά στο μάτι, ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε ποτέ ξανά ένα τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων από ανθρώπους που επιχειρούσαν να φύγουν από τη φωτιά, να πάνε προς τη θάλασσα, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να βρουν διέξοδο. Λοιπόν, σε σχέση με το ερώτημά σας, απαντώ ότι δεν υπάρχει καμιά ασυλία, ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και ότι βεβαίως οποιαδήποτε απόφαση, πόρισμα βγει από την διερεύνηση που διεξάγει η δικαιοσύνη θα είναι απολύτως σεβαστό.